Κάτι γίνεται τώρα. Καλύτερα να αρχίσουμε γιατί ήδη καθυστερήσαμε. Καλησπέρα μετά από πολύ καιρό, ε, πάλι εδώ. Έχουμε ετοιμάσει κάτι θέματα έτσι καλοκαιρινό, ανοιξιάτικα. Ε, με αυτή τη διάθεση λοιπόν έχουμε έρθει. Ε, αύριο είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Βαγγέλης, η Ευαγγελία και όλα τα συναφιονόματα. Χρόνια πολλά να πούμε από τώρα. Ε, να ξεκινήσουμε με... Ε, να θυμίσουμε τι ημερομηνία έχουμε. 24 λοιπόν Μαρτίου, Παρασκευή, ε, κάπως ζέστανο ο καιρός, βέβαια οι προβλέψεις λένε ότι θα ξανακριώσουμε από Δευτέρα, ε, νομίζω ότι είναι έτσι τα τελευταία σκερτήματα μετά όλη η παραλία. Οπότε γι' αυτό έχω ετοιμάσει τέτοια θέματα καλοκαιρινά να, να προετοιμαζόμαστε. Θα ξεκινήσω λοιπόν από μόδα για να μην καθυστερούμε. Ε, και να πούμε για, τα, για τις ε, τάσεις, τα γυναικεία παπούτσια, λοιπόν. Ε, άνοιξη καλοκαίρι 2023. Ε, οπωσδήποτε θηλυκότητα, αποχρώσεις έτσι, έντονες. Ε, και αν θέλουμε να νεώσουμε το στυλ μας, νομίζω ότι τα παπούτσια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο πλατφόρμε, παντόφλε, παλαρίνε, παπούτσια με βολάν και άλλα πολλά σχέδια για να επιλέξουμε σε κάθε στιγμή τη ημέρα για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023. Ε, οι τάσει λοιπόν στη γυναική ομορφιά είναι πάντα ένα αγαπημένο θέμα που ασχολούμαστε, αφού ακόμη και αν δεν μα αρέσει να ακολουθούμε τι τάσει, σίγουρα μπορούν να μα δώσουν έμπνευση για τα αντισύμματά μα. Ε, για τα παπούτσια λοιπόν, κάναμε την. Ε, την εισαγωγή, όμως θα κάνουμε ένα ενδιάμεσο, να το συνδυάσουμε με τα ρούχα και επιστρέφουμε πάλι και στα παπούτσια. Ε, ποια είναι λοιπόν τα χρώματα που θα φορεθούν την άνοιξη του 2023. Ε, μας επιτρέπει λοιπόν αυτή η εποχή το χρώμα, την ξεχνιασιά, γι' αυτό και μεγάλη οίκη μορφιά ε, επενδύουν στα έντονα χρώματα και δεν τα φοβούνται καθόλου. Ε, θα δούμε λοιπόν ποια χρώματα θα πρωταγωνιστήσουν στο γυναικείο ντύσιμο το 2023 ε, από το καλοκαίρι και μετά. Είναι τα φλούο χρώματα. Τα φλούο χρώματα είναι τα χρώματα τανίων. Ε, και φαίνεται πως ακόμη μια σεζόν θα είναι τάση. Μοντέρνα και έντονα χρώματα που θα βάλουν για τα κα καλά το ανοιξιατικό κλίμα με το πιο χαριτωμένο τρόπο. Ε, υπάρχουν εδώ και φωτογραφίες που μας δείχνουν ε, έτσι, έντονα ροζ, φούξια κτλ. Φυσικά μπορεί να δώσει και μια ευκαιρία στο θαλασσί σε πιο φλού αποχρώσει και σίγουρα είναι ιδανικό για τι μελαχρινέ γυναίκε. Είναι ένα χρώμα ζωντανό και μοντέρνο και έχουμε ένα προαίσθημα ότι θα συνεχίσει να είναι η τάση για το καλοκαίρι του 23 που όλε μαυρίζουμε λίγο ή πολύ. Αν δεν θέλει να υιοθετήσει. Αχ, συγγνώμη, Πλήρω το φλου χρώμα, μπορείς να παίξεις με άλλα ζωντανά χρώματα της παλέτας και να βάλεις στο ντύσιμο φλου μέσα από αξιοσουάρ. Ε, Και εδώ έχουμε κάποιες φωτογραφίες με πολύ έντονα χρώματα στα παπούτσια ή στη τζάντα. Όπως σας είπα λοιπόν, επιστρέφουμε στα παπούτσια Loafers, τα τρία είδη παπούτσιων που θα στις, 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 ε, 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 στην άνοιξη, την, ε, ε, την άνοιξη του 2023. Είναι λοιπόν μια μεταβατική εποχή, δεν ξέρουμε πώς να αντιθούμε, ειδικά το Μάρτιο και αυτό και τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Ε, άρθρα τη μόδα, κάπως, ε, άρθρα που αφορούν τη μόδα κάπως με δυσκολεύουν. Ε, γι' αυτό λοιπόν αυ σε αυτό το άρθρο τα συμπεριλάβουμε όλα. Ε, Γυναική αντίσημο που αφορούν βροχερές και χειμωρινές. Ε, καλά, εντάξει, αυτά τα είπαμε. Τώρα να δούμε για τα για τα παπούτσια. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα chunky loafers, που είναι η και η επικρατέστερη τάση στην Ελλάδα, με ψηλό πάτο και πολλές φορές τρακτερωτό, χαρίζοντας ένα πιο φινετσάτο και συνάμα rock στυλ σε μια γυναίκα. Χαρίζουν ύψος και στυλ και σίγουρα θα τα λατρέψεις. Μπορεί να φορεθούν με οποιοδήποτε εντύπωση, αφού κυκλοφορούν στην αγορά σε μαύρε αποχρώσεις και σε αυτέ τι αποχρώσει τα προτιμούν οι γυναίκε στο εξωτερικό. Μπορεί να τα επιλέξει για τι πιο καθημερινέ και τι πιο επίσημε περιστάσει. μπορεί να τα συναντά σε μαύρε αποχρώσεις και να είναι κάπω ανδρόγυνα. Ε, με σχέδια και κοσμήματα κτλ. Metallic loafers για χρώματα για χρώμα και άποψη την Άνοιξη του 23. Ε, Βέβαια, το χρώμα δεν θα μπορούσε να λείπει από τις φετινές ανοιξιατικές τάσεις για λόφρες, μάλιστα, όχι απλό χρώμα. Ε, μάλιστα, όχι απλό χρώμα, ε, αλλά μεταλλικό χρώμα που θα σε ενθουσιάσει. Άλλα μεταλλικά χρώματα που θα σε ενθουσιάσουν, ε, για να δούμε. Ε, τώρα η αλήθεια είναι ότι η εικόνα εδώ είναι χίλιες λέξεις. Ε, αν πειραματιστούμε μπορούμε να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς. Ε, ανεξιάτικα χρώματα. Μια, πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία γιατί η φύση ξυπνάει και φοράει τα καλά τη. Ένα έντονο μεταλλικό φούξιο μπορεί να ταιριάξει σε κάθε περίσταση. Ακόμη και στη δουλειά, στι υποχρεώσει του κέντρου. Υπάρχουν τα patent loafers για, καθημερινή, για καθημερινές εμφανίσεις. Είναι αυτά που και πάλι θα τα βρεις σε μαύρες υποχρώσεις, τόσο στην αγορά όσο και στα μεγάλα περιοδικά μόδας. Είναι για τις πιο καθημερινές εμφανίσεις, αφού είναι φινετσά τα μαύρα παπούτσια με χαμηλό πάτο. Άνετα στο περπάτημα, τα συγκεκριμένα σου υπόσχονται να κλέψει την τυπώση ακόμη και με, τη, με το πιο απλό αντίσημο. Πολλέ φορέ όλη η μαγεία κρύβεται στα παπούτσια και μπορεί η περίσταση να μην απαιτεί κάτι ιδιαίτερο, αλλά μπορεί και πάλι να ξεχωρίσει. Η άνοιξη είναι μια υπέροχη εποχή. Τα λουλούδια αντίζουν, ο ήλιο γίνεται πιο ζεστό και η διάθεσή μα για εξόδου ανεβαίνει. Φέτο την άνοιξη μπορεί να βολέψει όλα τα πράγματά σου αλλά και του συντρόφου σου μόλι ε, σε μια τσάντα, αφού οι η oversized η γυναικείε τσάντε είναι εδώ και θα γίνουν απόλυτη τάση. Περάσαμε λοιπόν στο αξισουάρ τη τσάντα. Oversized τσάντε σε εντυπωσιακά χρώματα και σχέδια για να επιλέξει που μπορεί να συνδυάσει με κάθε ρούχο στην τουλάπα σου και φυσικά να τι προτιμήσει σε κάθε περίσταση πιο επίσημη ή πιο καθημερινή. Ιδέε για oversize τσάντα στην άνοιξη του 2023. Παίξε με μουσταρδί σε κάθε περίσταση. Το μουσταρδί είναι ένα υπέροχο και chic χρώμα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο γυναικείο ντύσιμο. Την άνοιξη που τα χρώματα επανέρχονται στη φύση και ο ήλιο μα ανεβάζει την σερωτονίνη. Οπότε και τη διάθεση, μια έντονη απόχρωση του μουσταρδί στην oversized τσάντα σου θα μαρτυρήσει τη διάθεσή σου. Τσάντε σε γίνε φυσικά για τη δουλειά, την καθημερινότητα, αλλά και τι επίσημε περιστάσει σε αποχρώσει είναι μία από τι κορυφαίε επιλογέ. Η παρακάτω ιδέα για oversize τσάντα, βέβαια, είναι μία πρόταση για καθημερινό ντύσιμο ή ακόμη και για τι αποδράσει σου στην εξοχή. Την άνοιξη 23, όλε οι αποχρώσει του MOV θα πρωταγωνιστήσουν φυσικά και... και φυσικά η oversize τσάντα σου δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Ακόμη και μια σκούρη α, απόχρωση του MOV είναι μέσα στο πρόγραμμα, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου, που ο καιρό είναι λίγο περίεργος και όλο μας μπερδεύει. Η πρακτικότητα είναι must. Οι oversized σαν τις έγιναν τάση όχι μόνο επειδή είναι εντυπωσιακέ και ιδιαίτερε, αλλά και γιατί είναι πολύ πρακτικές, έχουν πολλές θήκες για τα πράγματά σου και φυσικά μπορείς να τις γεμίσεις με οτιδήποτε επιθυμείς. Δεν θα σου είναι λοιπόν πρόβλημα για το πού θα το βάλω αυτό τώρα. Ε, πες ναι στο θαλασσί, η άνοιξη είναι η εποχή των χρωμάτων και ειδικά τη σεζόν ε, 23 τα χρώματα ξεκίνησαν να πρωταγωνιστούν το φθινόπωρο ακ ακόμη. Μία oversized τσάντα σε φωτεινές θαλασσί αποχρώστες σε να θα σε κάνει να ξεχωρίσει και το στυλ, για το στυλ και τη φινέτσα. Ε, Πε ναι στο φλωράλ. Η παρακάτω βροσιτσάι τσάντα είναι περισσότερο συνηθισμένη στο, μέγεθος μέγεθο από τι παραπάνω και αυτό δείχνει ότι δεν χρειάζεται να διαλέξει εξωφρενικά μεγάλε τσάντε για να είσαι στη μόδα τη εποχή. Σίγουρα όμω μπορεί να παίξει με ανοιξιάτικα φλωράλ ε, σχέδια. Σε βοηθούν και σε σπόρ εμφανίσει. Μία μαύρη οβρισιά τσάντα, μαλακή και χωρί πολλέ θήκε ε, και τσέπε είναι ό,τι πρέπει για τη λαϊκή, για το σούπερ μάρκετ, τη υποχρεώσει στο κέντρο. Δεν πιάνει χώρο, δεν σε κουράζει και το χρώμα τη βοηθάει να τη συνδυάσει με οποιοδήποτε ρούχο. Ε, Δροσερό πράσινο είναι εδώ. Όπω και το μόβετ, και το πράσινο είναι ένα χρώμα που θα φορεθεί πολύ τη φετινή άνοιξη. Είναι ένα ανοιξιάτικο χρώμα που σε βάζει για τα καλά στο κλίμα τη εποχή. Και όταν μιλάμε για γυναική εξωσάρωση, μια τσάντα μπορεί να αποτελεί μια πινελιά που έλειπε από το look σου. Η πινελιά που ολοκληρώνει το στυλ σου, ακόμη και ε, σε μια επίσημη περίσταση, μια oversized τσάντα μπορεί πραγματικά να σε κάνει να μαγνητήσει τα βλέμματα, ειδικά αν το ντύσιμό σου είναι πιο υγιεινό και χωρί πολλέ υπερβολέ. Ένα μικρό τσαντάκι μπορεί να κάνει να φαίνεται βαρετό. Μια oversized τσάντα, ποτέ. Πολύ ωραία. Πάμε μετά σε θέματα έτσι ομορφιά. Να βάλουμε ένα μουσικό χαλί. να συνεχίσουμε παρακάτω. Ε, και όπως είπαμε, τώρα πάμε στο θέμα της μορφιά, Άνοιξε καλοκαίρι 23, οι τάσει στα και στα κουρέματα. Οι κορυφές τάσει για τα χτενίσματα, τα κουρέματα, αλλά και τα χρώματα που θα πρωτογωνιστήσουν τη σεζόν Άνοιξη καλοκαίρι 23, κυκλοφόρησαν και για να τις δούμε. Η Άνοιξη είναι μια αρχή για μια νέα εποχή. Ο ήλιος γίνεται πιο ζεστός και λαμπερός και έτσι η διάθεσή μας ανανεώνεται μαζί με τη φύση. Στα πλαίσια αυτή τη ανανέωση, κινήθηκαν οι επικριτέ τρει τάσει για την άνοιξη καλοκαίρι 23 όσον αφορά τα μαλλιά. Στο σημερινό άρθρο, λοιπόν, θα δούμε τι κυρίαρχε τάσει άνοιξη καλοκαίρι 23 όσον αφορά τα χτενίσματα, τα κουρέματα και τα χρώματα που θα το πρωταγωνιστήσουν. Ε, χάλκινο χρώμα, λοιπόν. Το χάλκινο χρώμα είναι ένα πολύ κλασικό χρώμα που αγαπούν πολλοί γυναίκε ε, που θέλουν τι κόκκινε αποχρώσεις, αλλά όχι κάτι έντονο. Το χάλκινο, με λίγα λόγια, είναι ένα κόκκινο χρώμα με βάση καστανή και ταιριάζει σε όλε τι γυναίκε. Κάνει να μοιάζουν πιο ροκ και θερμέ και σίγουρα θα σε βάλει για τα καλά στο κλίμα τη εποχή, είτε μιλάμε για άνοιξη είτε για καλοκαίρι. Ειδικά αν έχετε φακίδε, θα δείξετε λιγότερο εξωτικέ. Εμείς θα το υιοθετήσουμε σίγουρα. Φυσικά υπάρχουν πολλέ αποχρώσεις του χάλκινου. Του χάλκινου, πιο σκούρε ή πιο ανοιχτόχρωμες ανάλογα με τα γούστα, το στυλ, ε, αλλά και τι αποχρώσει τη επιδερμίζα στην εκάστοτε γυναίκα. Ήρθε λοιπόν ο καιρό για ριζική αλλαγή. Ε, εξτρίμμα αποχρώσει λοιπόν στα μαλλιά. Οι εξτρίμμα αποχρώσει στα μαλλιά ναι, καθενεί είχαν φανατικού φίλου, αλλά και φανατικού εχθρού. Είναι αποχρώσει που δημιουργούν αϊκόνικ εικόνε για γυναίκε που του αρέσουν να πειραματίζονται και να τραβούν τα βλέμματα τη προσοχή με το στυλ του ή και μορφιά για την άνοιξη καλοκαίρι του 23, φέρνουν τι έντονε υποχρεώσει στο προσκήνιο Και από μια επιλογή που λίγε γυναίκε έκαναν ξαφνικά, γίνεται τάση και μάλιστα νούμερο ένα τάση για φέτο. Δεν σε δεσμεύει τίποτα στο τι χρώμα θα επιλέξει. Όποιο χρώμα αγαπά, εμπαλαγιά, όμπρε, μονοχρωμία ή ακόμη και α, να μπλέξει χρώματα μαζί, τα κλέψει εντυπώσει. Σκούρο καστανό. Μια κλασική αλλά αγαπημένη επιλογή είναι τα καταστανά μαλλιά. Αποτελεί μια all time classic επιλογή, ενώ στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο ταιριάζει στι περισσότερε γυναίκε. Ε, Φέτο, την άνοιξη καλοκαίρι 23, έρχεται να γίνει η ανατροπή. Και όταν λέμε ανατροπή, εννοούμε φυσικά ότι το σκούρο καστανό θα έρθει να πρωταγωνιστεί. Παραδοσιακά, την άνοιξη και το καλοκαίρι επιλέγουμε να ανοίξουμε τα μαλλιά μα στι αποχρώσει του, όμω φέτο τα πράγματα θα αλλάξουν. Και εμεί θα χαρούμε πολύ γι' αυτό. Ε, η αλήθεια είναι ότι το καστανό χρώμα στα μαλλιά τονίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά και θα χαρούμε να το υιοθετήσουμε. Μαύρα μαλλιά και μια και οι σκουρόχρωμες αποχρώσεις έχουν γίνει τάση, δεν θα μπορούσε να λείπω τη σημερινό μας άρθρο η τάση της αποχρώσεις των μαλλιών για ακόμη μια χρονιά. Μιλάμε φυσικά για τα μαύρα μαλλιά που ήρθαν για να κλέψουν την παράσταση. Τα μαύρα μαλλιά είναι μια ακόμη μια κλασική αλλά αγαπημένη επιλογή για πολλέ γυναίκε και μπορεί να μην το συνηθίζουμε. Όμω φέτο την άνοιξη καλοκαίρι μπορεί και να αποφασίσουμε μια πιο σκούρα α, παρά μια πιο ανοιχτή απόχρωση στα μαλλιά. Μακριέ αφέλει. Μακριέ αφέλει ξεκίνησαν να γίνονται τάση από την πρώτη μέρα του Μαρτίου εξαιτία τη πετυχημένη σειρά του Netflix Wednesday. Μάλιστα πήραν και το όνομα από τη σειρά και φυσικά αυτές οι αφέλειες θα τις δούμε να την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες αφέλειες ταιριάζουν σε κάθε γυναίκα που και χτενίζονται εύκολα. Και το καλύτερο απ' όλα, εξαιτία του μάκρου του, αν συνειδητοποιήσει ότι δεν σου ε, ταιριάζουν σε χρόνο μηδέν, μπορούν να μακρύνουν και να γίνουν τουφάκια. Ε, γαλλικό καρένα. Καλή ώρα. Εγώ έχω. Ε, μια κλασική και αγαπημένη επιλογή για κάθε γυναίκα ε, που της αρέσει να προβάλλει μια πιο καλλιτεχνική φύση. Είναι ένα κούρεμα iconic που μένει εξέχαστο και είτε θα το υποστηρίζεις πολύ είτε καθόλου. Στις φετινές τάσεις λοιπόν η μεγάλη ή και η μορφιά σε προτρέπουν να τολμήσεις και να ακολουθήσεις μια πιο κλασική και φινετσάτη οδό σου, να αφορά το στυλ σου. Είναι ένα κούρημα κινηματογραφικό που θυμίζει αμελή και εμεί το λατρεύουμε. Layers στα μαλλιά. Τα layers τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τάση αφού μπορούν να δώσουν ένα χαρακτήρα στα μαλλιά σου, χωρί να χάσει μάκρο, ενώ χαρίζει και όγκο. Αν έχει λεπτή τρίχα, τα μαλλιά που φαίνονται λίγα, τα layers τη βοηθήσουν να δείξουν τα μαλλιά σα πιο υγιή. Layers μπορεί να κάνει και σε όλα τα μήκη των μαλλιών, εκτό φυσικά από τα ανδρόγινα. Ε, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερε γυναίκε επιλέγουν τα επιλέγουν δημιουργώντα εντυπωσιακέ εικόνε που κλέβουν τι εντυπώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτό από τα layers, τάση είναι και τα φυλαδιστά μαλλιά και συγκαταλέγονται στην τάση των layers. Αξίζει λοιπόν να δοκιμάσει μια πιο vintage, αλλά κάτι εικόνα των μαλλιών σου. Μακριά μαλλιά. Τα μακριά μαλλιά θα αγαπηθούν πολύ την άνοιξη καλοκαίρι 23 και δεν μιλάμε για απλά μακριά μαλλιά, αλλά για πολύ μακριά μαλλιά. Είστε έτοιμε να δείξετε σε αγοργόνα με τα πλούσια μακριά μαλλιά σα που φτάνουν μέχρι την κοιλιά γιατί κάτι τέτοιο βλέπουμε να γίνεται φέτος. Ε, μίξη κούρεμα το 2022, τα πιο παν κούρεματα, είναι τάσημα, όλο και περισσότερες γυναίκες ε, με όλο και περισσότερες γυναίκες να κάνουν αλλαγή και να την απαλαμβάνουν πολύ. Είναι ένα κούρεμα εξτρίμ με προσωπικότητα, άποψη και ταιριά σε κάθε ηλικία εναξαρτήτου μουσικών ακοσμάτων φυσικά. Μέσα σε αυτή την ανάδειξη της παν καθητικής ανήκει και το μίξη κούρεμα που φαίνεται πως την άνοιξη καλοκαίρι 23 θα κλέψει τι αντιπώσει και θα το επιλέξουν πολλέ γυναίκε. Μη φοβηθεί να το τολμήσει, λοιπόν. Πλαϊνή φράτζα. Α, ψηφίζω, ναι. Η πλαϊνή φράτζα μου αρέσει. Έρχεται να αγαπήσει τι εξτρίμμα αλλαγέ αλλά και τι κλασικέ επιλογέ. Μέσα σε αυτέ τι κλασικέ επιλογέ είναι η πλαϊνή φράτζα, σε καρέ, η μεσαίου μάγκου, μαλλιά. Ένα κούρμα που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Αυτό το κούρμα το έχουν αγαπήσει και πάλι μεγάλε στάρ του εξωτερικού και φαίνεται πω ήδη έχει ρίξει το ίντερνετ. Το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση και στρώνει εύκολα σε αντίθεση με τι κοντέ αφέλειε. Μπορεί να προ... προσδώσει λίγο περισσότερο όγκο στα μαλλιά για να δείξει ακόμη πιο εντυπωσιακή η πλαϊνή φράτζα όπω βλέπουμε και στην εικόνα που δεν μπορώ να σα τη δείξω. Σίγουρα θα αναδειχθεί και θα βγει στην επιφάνεια η κλασική πλευρά του εαυτού. Wet styling. Κάθε καλοκαίρι κλέβει τι εντυπώσει, αφού ταιριάζει πολύ με την καλοκαιρινή μα διάθεση και μα κρατάει και δροσερέ για περισσότερη ώρα. Χωρί να τρώμε ώρε με ένα πιστολάκι πάνω το κεφάλι μα. Φαίνεται πω το wet styling όμω θα πρωτογονιστήσει και φέτο, την ε, άνοιξη το καλοκαίρι του 23. Ε, είναι ένα εντυπωσιακό χτενίσμα που μπορεί να επιλέξει και, για επίσημες περιστάσεις. Χαρίζει πιο rock, pop αλλά και σεξ εικόνα ε, στην εμφάνισή σου και αξίζει να του δώσει μια ευκαιρία. Μπορείς να, πετύχεις, να το πετύχεις με αφρό για μαλλιά αλλά και με ζελέ νόλαγα, τι σου είναι πιο εύκολο. Εμείς εφαρμόζουμε αφρό βρεγμένα μαλλιά και στεγνώνουμε ελάχιστα με πιστολάκι. Μαλλιά με πλούσιο όγκο. Φαίνεται πω την άνοιξη καλοκαίρι του 23 οι βίταν κινηματογραφικέ εικόνε θα πρωταγωνιστήσουν. Αυτό ε, αποδεικνύεται και με τη νέα τάση που ήρθε για να μείνει και μιλάμε φυσικά για τα μαλλιά με όγκο, με πλούσιο όγκο. Ε, αυτού του είδου τα χτενίσματα ταιριάζει περισσότερο σε γυναίκε με μακριά μαλλιά και είναι ιδανικό για επίσημε εμφανίσει. Αν θέλει λοιπόν να κλέψει εντυπώσει σε μια εντυπωσιακή περίσταση, σίγουρα πρέπει να δώσει μια ευκαιρία ε, σε αυτό το στυλ. Πλεξούδε είναι μια κλασική και αγαπημένη επιλογή για γυναίκε κάθε ηλικία, από τα κοριτσάκια του δημοτικού μέχρι τι όριμε γυναίκε που τρέχουν όλη μέρα και θέλουν να είναι άνετε και περιπημένε, Μια πλεξούδα ή περισσότερε πλεξούδε θα σώσουν τη μέρα. Μπορεί λοιπόν να παίξει με τι πλεξούδε και τα πλεξουτάκια και να δημιουργήσει μια μοντέρνα εικόνα και μάλιστα θα. Που μάλιστα θα σε κρατήσει Επίση, αν αν λύσει τα πλεξουδάκια σου, η εικόνα με τι χαλαρέ μπουκλε θα είναι υπέροχη. Χαμηλή αλογούρα. Για το τέλος αφήσαμε ακόμη ένα αγαπημένο και κλασικό χτένισμα. Μιλάμε φυσικά για την χαμηλή αλογούρα που υπόσχεται για ακόμη μια σεζόν εντυπωσιακέ σηκάτε και άκρω μοντέρνε εμφανίσει σε κάθε περίσταση τη καθημερινότητα. Φυσικά για να δείξει όμορφη μια χαμηλή αλογούρα σε μια επίσημη εμφάνιση, τότε πρέπει να, πω, ε, να αποφύγει το φριζάρισμα, πάση θυσία και μιλάμε για ίσια μαλλιά είτε για κυματιστά. Όπω και να έχει, είναι μια safe και εύκολη επιλογή που ταιριάζει σε κάθε γυναίκα. Αυτά ε, για τα μαλλιά. Ε, μετά έχουμε κάτι επίκαιρο. Ε, δεν ξέρω τώρα τι να κάνω. Να πάω σε αυτό το θέμα. Να πάω, να πάω σε tips. Θέλετε να πούμε κάποια tips. Για να δούμε πώς, πώς ξεκινάει. Να δούμε, Α, να πούμε ότι λοιπόν, ότι το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο για μαγείρεμα. Έχουμε 20 άγνωστα έξυπνα κόλπα. Ε, στην Ελλάδα ειδικά έχουμε, το, ε, έχουμε άριστο ελαιόλαδο, ορκεί να ξέρεις που θα, το, που θα το προμηθευτείς. Όμως το ελαιόλαδο δεν χρησιμεύει μόνο στη μαγειρική. Υπάρχουν 20 άγνωστα έξυπνα κόλπα καθημερινότητας με ελαιόλαδο που θα σας λύσουν τα χέρια. Λίγο λαδάκι μπορεί πραγματικά να σας λύσει τα χέρια σε δύσκολους λεκέδες, σε διατήρηση κουζινικών, αλλά ε, και σε άλλα που θα τα μοιραστούμε. Αφαιρεί λοιπόν το γράσο από τα χέρια. Το γράσο ε, είναι ένας δύσκολο λεκές και το ελαιόλαδο και το αλάτι μπορεί να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Συγκεκριμένα τρίβεται τα χέρια με ελαιόλαδο και αλάτι και στη συνέχεια ξεπλένεται με νερό. Αφαιρεί την τσίχλα από τα παπούτσια. Έχει τύχει σε όλου μα αυτό το τόσο ενοχλητικό να κολλήσει τσίχλα στα παπούτσια. Παρ' όλα αυτά, αν βούτυξετε μια λεπτή πετσέτα σε ελαιόλαδο και κρατήσετε με πίεση την πετσέτα πάνω στο παπούτσια μερικά λεπτά, η τσίχλα θα αφαιρεθεί εύκολα. Διατηρεί τα κουζινικά σα αγενούρια. Ε, αυτό ισχύει για ξύλα κοπή, μπολ, ε, μπολ για σαλάτε και κατσαρόλε από μαντέμι. Αφαιρεί παιδικά αυτοκόλλητα. Τα παιδιά έχουν το ιδίωμα να κάνουν καλλιτεχνικέ παρεμβάσει στο σπίτι, ζωγραφίζουν του τοίχου ή κολλούν αυτοκόλλητα. Αν θέλετε να αφαιρέσετε τα αυτοκόλλητα, μπορείτε να ρίξετε λίγο ελαιόλαδο πάνω στο αυτοκόλλητο και σε μερικά δευτερόλεπτα θα αφαιρεθεί πανεύκολα χωρί σημάδια. Φτιάξτε αυτοσχέδια λάμπα. Αν έχετε διακοπή ρεύματο και θέλετε άμεσα φω, τότε μπορείτε να γεμίσετε ένα μπουκάλι με ελαιόλαδο. Βάζετε μέσα ε, τη μία άκρη από το φυτίλι και το ανάβετε από την άλλη. Εάν δεν έχετε φυτίλι, μπορεί να βάλετε 100% βαμβακερό σπάγκο. Ε, αποτρέπει το κόλλημα. Καλύψτε με ελαιόλαδο κουτάλια ή δοσομετρητέ πριν τα φέρετε σε επαφή με τροφέ που κολλάνε, ε, όπω το μέλι. Θα σα λύσει τα χέρια και είναι πανέξυπνο κόλπο. Μπορεί να χαλαρώσει φερμουάρ. Να λείψετε το μεταλλικό φερμουάρ με ελαιόλαδο και, ώστε να ανοιγοκλίνουν εύκολα και να μην ε, φρακάρουν ανανεώνει τα φυτά εσωτερικού χώρου. Εάν έχετε φυτά εσωτερικού χώρου και θέλετε να τα δείτε να αποκτούν και πάλι λάμψη, τότε μπορείτε να τρίψετε τα φύλλα τους με λίγο ελαιόλαδο. Μπορείτε να γυαλίσετε τα έπιπλα. Διώχνει τους τυφλοπόντικες από τον κήπο. Για να τους κρατήσετε σε απόσταση, μουλιάστε να πάνε με ελαιόλαδο και βάλτε το στις τρύπες από όπου μπαίνουν τυφλοπόντικες. Δεν αντέχουν την μυρωδιά του. Ανανεώνεται δερμάτινα ή απλώ λίγο λερόδο σε δερμάτινα jackets οι τσάντε και θα δείχνουν σε καινούρια. Αποτρέπει το θάμπωμα. Τρίψτε τι ανοξίτε επιφάνειες, μπρούτζιν αντικείμενα, σκουπίστε με στεγνό ύφασμα και θα λάμψουν αμέσω. Καταπολεμά την τριχόπτωση σε σκύλου και γάτε. Ε, φυσικά εντάξει, αυτήν την περίπτωση θα συμβουλευτούμε το κτηνίατρό μα. Κάνει τι πατούσε των σκύλων πιο μαλακέ. Ε, ωραία. Γυαλίζει τα πατώματα. Ε, μπορούμε να φτιάξουμε σαπούνι. Ε, το ελαιόλαδο είναι βασικό συστατικό και έτσι θα, ε, θα, φτιάξουμε ένα απαλό, καταπραγητικό και πολύ φυσικό σαπούνι. Μειώνει τα τριξίματα, βάζουμε το λίγο λάδι με μεντεσέδες, γυαλίζει τα ε, νομίζω δώσαμε πάρα πολλές χρήσεις. Έτσι, για το τι μπορούμε να κάνουμε με λίγο λαδάκι. Και πρωτού κάνουμε το τελευταίο μουσικό, να πάμε σε κάτι επίκαιρο. Αύριο λοιπόν 25η που, Μαρτίου που τρώμε και τον περίφημο ε, μπακαλιάρο. Εγώ σας έχω εδώ μία hot συνταγή ε, για την 25η Μαρτίου ή μάλλον και για μετά την 25η, αν μας περίσσεψε και λίγος μπακαλιάρος. Έχω μπακάλιο μπακαλιάρο κροκέτες. Λοιπόν, να σας πω υλικά. Μπακαλιάρους 500 γραμμάρια, ένα ξερό κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδα, δύο-τρία φρέσκα κρεμμύδια, μισό ματσάκι άνθο, μισό ματσάκι με ψιλοκομμένο μαϊντανό, δυόσμο, ένα αυγό, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Για το κουρκούτι, μία μπύρα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 250-300 γραμμάρια, και 25 Μαρτίου είναι αύριο και το έθιμο στην Ελλάδα θέλει να απολαμβάνουμε τον μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ε, ξεφεύγοντας λοιπόν από τα συνηθισμένα θα δείξουμε έναν επιπλέον τρόπο να φτιάξουμε τον μπακαλιάρο. Φτιάχνουμε λοιπόν μπακαλιαροκροκέτες και τις απολαμβάνουμε στον ορκτικό στο γιορτινό μας τραπέζι. Επίσης αυτές τις μπακαλιοκροκέτες είναι μια μοναδική ευκαιρία να μην πάει χαμένος ο μπακαλιάρος που μπορεί να περίσσεψε από την 25η Μαρτίου. Για να δούμε την εκτέλεση, ε, αρχικά ξεκινάμε να μαδάμε το βρασμένο και ξαλμυρισμένο μπακαλιάρο μας σε ψηλές σύνες και προσθέτουμε, τις προσθέτουμε σε ένα βαθύ φέρούμε Αφαιρούμε την πέτσα του, ετοιμάζουμε τον, χλιο, τον χυλό ανακατεύοντας την πύρα με το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, σιγά σιγά. Και πολύ καλά μέχρι να διαλυθούν οι σβόλοι. Προσθέτουμε στον χυλό το νερό, το ξεροκρεμίδι, ε, ψιλοκομμένο, το σκόρδο, το τα φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, τον άνηθο ψιλοκομμένο, το μαϊντανό ψιλοκομμένο, το φρέσκο δυόσμο, τα αυγά και στο τέλος τον μπακαλιάρο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αλάτι πιπέρι, βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά, σκεπασμένο, στη συνέχεια με ένα κουτάλι της σούπας παίρνουμε κουταλιά κουταλιά το μείγμα και... Τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Μόλι οι μπακαλιοκροκέτε πάρουν χρώμα, αφαιρούμε από το τηγάνι και τι τοποθετούμε σε ένα πιάτο με χαρτί κουζίνα για να απορροφηθούν τα λάδια αυτό ήταν και έχουμε τέλειες μπακαλιάρο, μπακαλιάρο κροκέτες για να δούμε θα κάνουμε μουσικό ή όχι θα κάνουμε Και πάμε σε ένα τελευταίο θέμα, ε, αλλού χαρακτήρα τώρα, ξεφύγαμε από μόδο ομορφιά. Ε, θα μιλήσουμε λοιπόν λίγο για το TikTok και πώς επηρεάζει ε, την καθημερινότητα μικρών και μεγάλων ε, και πώς τα παιδιά καίγονται με τις ώρες ε, και οι ειδικοί προειδοποιούν έχοντας πολύ ανησυχητικά ε, συμπεράσματα. Το TikTok μετά την έναρξη τη πρώτη καραντίνα μπήκε στι ζωέ μα. Οι άνθρωποι γύριζαν βίντεο με όποιο περιεχόμενο του άρεσε για να έρθουν σε επαφή με άλλου ανθρώπου και για να περάσουν κάπω πιο δημιουργικά την ώρα του μέσα στο σπίτι. Ακόμη και μετά τη λήξη τη καραντίνα, όμω, το TikTok συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τα παιδιά, μάλιστα, έχουν παρατηρηθεί ότι παίρνουν πολλέ φορέ μέρο επικίνδυνα για τη σωματική του υγεία challenges και φυσικά. Ε, ότι περνούν πολλές ώρες πάνω από ένα κινητό. Μπορεί η γνωστή πλατφόρμα να προσπαθεί να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τα δύο ζητήματα, όμως οι ειδικοί ακόμη ανησυχούν και έχουν καταλήξει σε έναν ισχυτικό συμπέρασμα σχετικά με τον νέο θυσμό των παιδιών. Η γνωστή πλατφόρμα TikTok έχει δεχτεί αρκετέ φορέ στο παρελθόν κριτικέ σχετικά με την επικίνδυνοτητα που έχουν ορισμένε προκλήσει ή αλλιώ challenges για τα παιδιά, αλλά και για το ότι πολλά παιδιά έχουν, ε, ε, χάνουν το μέτρο και καίγονται όλη μέρα πάνω από ένα κινητό. Με σκοπό να κλείσει αυτόματα, έχει αυξήσει του κανόνε ασφαλεία και παράλληλα, πριν λίγο καιρό, πρόσθεσε μια νέα επιλογή στο λειτουργικό τη που καταγράφονται πόσε ώρε ένα θεατή, ειδικά ανήλικο, χρησιμοποιεί κάθε μέρα την εφαρμογή. Μάλιστα, επιτρέπει στους ανήλικους να χρησιμοποιούν την εφαρμογή μόλις 60 λεπτά την ημέρα. Όταν αυτά τα 60 λεπτά περάσουν, τα παιδιά θα πρέπει να προσθέσουν ένα επιπλέον κωδικό για να συνεχίσουν να παρακολουθούν. Παρόλα τα νέα μέτρα, όμως, οι ειδικοί συνεχίζουν να προειδοποιούν πιο συγκεκριμένα. Θεωρούν ότι ο νέος κανονισμός είναι προς μια θετική κατεύθυνση, όμως δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ασφάλειας των ανηλίκων. Η πλατφόρμα δέχεται πειρά ότι πρόκειται για ένα μέσο εξαιρετικά εθιστικό. Παιδοψυχολόγοι και ακτιβιστές παρομοιάζουν το τελευταίο διάστημα το TikTok με γνωστές εθιστικές ουσίες. Ε, Διεθνείς σύμβουλους ψηφιακού, ψηφιακού, αλφαβητικού και, ε, τέλο πάντων, συντονίστρια μεγάλου οργανισμού ε, διαδικτυακής ασφάλισης, ασφάλειας. Είπε χαρακτηριστικά, η ασφάλεια των ανελίκων δεν θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από τους κανονισμούς που θέτουν οι πλατφόρμες, αλλά να αποτελεί συνέπεια της ανάπτυξης της προσωπικής ευθύνης και της κριτικής σκέψης από πολύ μικρή ηλικία. Το TikTok ανήκει στην κινέζικη εταιρεία ByteDance. Η Κίνα έχει τη δική της ξεχωριστή εκδόση του TikTok που ονομάζεται Dwin και προσφέρει μια πολύ διαφορετική εμπειρία από αυτή που είναι διαθέσιμη στη Δύση. Για παράδειγμα, περιορίζεται σε 40 λεπτά καθημερινή χρήση για παιδιά 114 ετών και δεν είναι προσβάσιμο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Για πολλού, αυτό θα πρέπει να στείλει ένα προδιπουτικό σήμα στου νομοθέτε στη Δύση, υποστηρίζοντα ότι οι αλγόριθμοι του TikTok μπορεί να βλάψουν τα παιδιά. Ο ρόλο των γονέων, που πολλέ φορέ δεν έχουν την εξοικείωση που έχουν τα το παιδιά του με το διαδίκτυο, είναι κρίσιμο. Ένα γονέα δεν θα άφηνε το παιδί του να περπατήσει στον δρόμο χωρί κάποιο αίσθημα καθοδήγηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, χρήζουν καθοδήγηση. Πώς μπορούν οποιαδήποτε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κανονισμοί να είναι οικονοποιητικοί όταν ένας χρήστης μπορεί να δώσει όποια ημερομηνία γέννηση θέλει στις πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και να δημιουργεί λογαριασμό ως ενήλικας. Απλά πρέπει να μάθουμε ε, στα παιδιά μας να σέβονται τις υποχρεώσεις τους στο διαδίκτυο και οι οποίες διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους κρατώντα, τους παράλληλα μακριά από, δι... από δυνάμενους κινδύνους. Ε, 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 από εκεί και πέρα λέει, μια πλατφόρμα δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλή ούτε καν για ενήλικε χρήστε, αν δεν ακολουθούνται από του ίδιου οι πιο βασικοί κανόνε ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με του ειδικού, οι γονεί δεν πρέπει να ανησυχούν μόνο για την ώρα που τρώνε τα παιδιά του πάνω από την πλατφόρμα. Ε... Και τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα ζητήματα που, πρέπει να προσέξουν. Η προστασία της ιδιωτικότητας, της δικής μας και των άλλων, η ανάπτυξη συνέστησης έτσι ώστε πριν να αρτήσουμε οτιδήποτε στο διαδίκτυο, να σκεφτούμε αν μια τέτοια ανάρτηση θα μπορούσε να πληγώσει κάποιου άλλου, όπω και η γνώση του πραγματικού νοήματο τη λέξη φίλος, για να αποφεύγονται συνδέσει με γνώστο στο διαδίκτυο και συνεπώ πιθανά άσχημα επακόλουθα. Περαιτέρω, οι γονεί πρέπει να ενδυναμώνουν τα παιδιά του να, να τηρούν μια υγιή ισορροπία όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνουν σε διαπροσωπικές, σωματικές και διαδικτυακές δραστηριότητες και να, και να παροτρύνουν να ασχολούνται με χόμπι και τα ταλέντα τους. Όπως ήδη αναφέραμε, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης από πολύ μικρή ηλικία αποτελεί κλειδί ε, και στο να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο. Τέλος, είναι σημαντικό να χτίσουμε μία, την αυτοεκτίμηση των παιδιών μας και να ε, τα βοηθάμε να αναπτύξουν θεκτικότητα έτσι ώστε να μην ψάχνουν τρόπους να γίνουν αρεστοί στους άλλους μέσα από το διαδίκτυο. Τα social media αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων και όχι μόνο. Είναι, ε, είναι πια ένα μεγάλο κομμάτι του διαδικτύου, είναι θα έλεγα ένα από τα πολλά εργαλεία του και το οποίο χρησιμοποιείται ευρέω ακόμη και από επιχειρήσει για τι καθημερινέ του συναλλαγέ. Συνεπώ, όπω οποιαδήποτε εργαλείο, εάν το χρησιμοποιούμε σωστά, υπεύθυνα και γιατί όχι δημιουργικά, τότε όλα θα πάνε καλά. Και έτσι λοιπόν κλείσαμε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα. Ε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά ε, στου εορτάζοντε αύριο. Ε, να περάσουμε έτσι ωραία με, με τους αγαπημένους γύρω μας και με ό,τι τον καθένα τον κάνει να νιώθει ωραία, με ωραίες γεύσεις, θα έχει ωραία μέρα. Ε, οπότε όλα καλά θα πάνε και τα ξαναλέμε πρωτό Θεός την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Φιλιά, καλό βράδυ. Η δική γνώμη δεν μπορεί να καταλάβει.